Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ΕΤΕΝΑ φιλοξενεί απόψε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος έχει στη διάθεσή του 75 λεπτά και αν χρειαστεί και κάτι παραπάνω, για να απαντήσει στις ερωτήσεις τριών δημοσιογράφων που έχουμε αναλάβει να εκπροσωπήσουμε την κοινή γνώμη απέναντι και στους τρεις αρχηγούς και των τριών μεγάλων κομμάτων της χώρας. Λέω να εκπροσωπήσουμε την κοινή γνώμη, γιατί μολονότι η επιλογή της δημοσιογραφικής ομάδας έγινε με συνεννόηση και συνένεση των κομμάτων, οι δημοσιογράφοι δεν εκπροσωπούν κόμματα, εκπροσωπούν την κοινή γνώμη. Η αριστερά δηλώνει προσωπικά ότι δεν σας θέλει. Θα έλεγε κανείς, γιατί χτυπάς μια πόρτα που είναι κλειστή. Αν είχα έναν 16 μπροστά, θα του έλεγα σου ζητώ συγγνώμη για την κοινωνία που έχω δημιουργήσει μέχρι σήμερα και έχω συμβάλει και εγώ σε αυτήν. Και θα τον καλούσα μαζί να συμμετάσχουμε να φτιάξουμε μια πιο ευτυχισμένη κοινωνία. Και θα του έλεγα, έχουν αλλάξει τα πράγματα με αγώνα, έλα μαζί τώρα να φτιάξουμε την Ελλάδα που θέλεις και εσύ, έλα μαζί τώρα να αγωνιστούμε, μπορεί να υπάρξει ελπίδα αρκεί να το θέλουμε. Έψαξα στο αρχείο μου πολλούς μήνες πριν και όταν χτυπήσατε το πόδι σας στο ποδόσφαιρο, πήγατε σε ιδιωτική κλινική να νοσηλευτείτε. Δεν έχετε εμπιστοσύνη στα δημόσια νοσοκομεία. Έχω. Τυχαίο το γεγονός, γιατί ο γιατρός ο οποίος εκλήθη έτυχε να δουλεύει εκεί. Όμως, μια και φύγεται αυτό το ζήτημα, είναι τεράστιο. Και θέλω να σας πω δύο λέξεις. Αυτή τη στιγμή προσβάλλεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια στα περισσότερα τουλάχιστον των δημοσίων νοσοκομείων. Δεν έχει κανένας να φοβάται τίποτα από το διάλογο. Να ευχαριστήσω όλους για τον ωραίο διάλογο, για τον οποίο πάντα υποστηρίζω. Σας ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας κάνατε την τιμή να παρακολουθήσετε αυτόν τον διάλογο, τον οποίο κλείνω με την ευχή να τον ξαναζήσουμε στο μέλλον σε ακόμη πιο ελεύθερο πλαίσιο, ακόμη πιο ζωηρό και δημιουργικό. Et les parents, non, je ne me calmerai pas. Ne montez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement, non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non, pas quand il y a des injustices. Is the reason that we are still in Iraq and seemingly will be for some time due to the Democrats' fear that blame for the loss of the war will be placed on them by the Republican spin machine? The answer to your question, ma'am, is yes. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Μέγα συζητάμε για αυτό που συζητάει όλη η Ελλάδα απόψε. Η Ελλάδα τουλάχιστον που είδε το debate και φαντάζομαι ότι περίπου με την μέτρηση της τηλεθέας προηγούμενης φοράς και αν υπολογίσουμε ότι ήταν λίγο ανεβασμένη η Όλγα, πήρε 4 εκατομμύρια, πρέπει να το είναι. Καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ. Καλώ σας βρίσκω λοιπόν εδώ. Συγχαρητήρια. Πάντως το συμπέρασμα, σε ευχαριστώ. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε και πριν από 4 χρόνια. Όλοι μαζί εμπρός για ένα λιγότερο ασφιχτικό και λιγότερο. Ναι. Αυτό το βίντεο αναδρομή στα debate από το 1960 που έγινε το πρώτο μεταξύ του Ρίτσαρντ Νίξον και του Τζον Κένεντι, μέχρι σύντομα, ήταν απλώς μια αναδρομή στα debate που έχουν γίνει. Κάποιος συνεργάτης θέλησε να μου κάνει πλάκα να μου δείξει πώς ήμουν εγώ πριν από 19 χρόνια. Και κάποιος έκανε πλάκα στον Νίκο Χατζηνικολάου, διότι τέλειωσε το debate του 2004 με την ευχή να δούμε πιο ζωηρό και ελεύθερο διάλογο. Τον είδαμε, αλλά τον είδαμε στη Γαλλία ανάμεσα στη Σεγκολέν Ρουαγιάλ και τον Σαρκοζή. Τον είδαμε στην Αμερική, όπου οι υποψήφοι για το χρήσμα του Δημοκρατικού Κόμματος απαντούσαν σε ερωτήσεις πολιτών μέσω του ίντερνετ. Μάλλον δεν τον είδαμε απόψε, Όλγα μου. Καλώς ήρθες. Δεν να τον είδαμε. Αλήθεια είναι αυτό. Να καλησπερίσω, συγγνώμη, να καλησπερίσω και τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, που είναι το άλλο καινούριο πρόσωπο στην παρέα μας. Ο κύριος Ραγκούσης είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, υποψήφιος επικρατείας με το κόμμα αυτό. Βάπτισμα του πυρός σε αυτές τις εκλογές και στους δύο ρόλους, και του υποψήφιου βουλευτή και του εκπροσώπου τύπου. Ακριβώς. Τώρα, γιατί αφήσατε την ωραία Πάρο για να έρθετε στην Αθήνα όταν όλοι οι Αθηναίοι ονειρεύονται να πάνε στην Πάρο, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Όταν πρόκειται για τη χώρα, νομίζω ότι καλά ήρθατε. Όλγα, εντυπώσεις. Θετικές. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή με είχε τρομοκρατήσει αυτό το ασφικτικό πλαίσιο το οποίο κουβεντιάζαμε πριν, αυτό το
αποστηρωμένο πλαίσιο που προσπάθησαν να φτιάξουν. Πήγα εκεί και περίμενα ότι θα πλήξω. Δεν έπληξα. Ξέρω ότι ενώ ερχόμουν στον δρόμο υπήρξαν καλεσμένοι μας που είπαν ότι ήταν εξαιρετικά πληκτικό. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν συμφωνώ καθόλου. Θαυμαστές, σε παίρνουν τηλέφωνο. Όχι, με παίρνει ο γιος μου και ζητώ συγγνώμη γιατί δεν έκλεισε το τηλέφωνό μου. Καλά. Okay. Τουλάχιστον για το γιο μου συγχωρούμε τουλάχιστον. Ναι, απολύτως. Λοιπόν, έλεγα το εξής, ότι δεν έπληξα τόσο όσο περίμενα να πλήξω. Ήταν μια συζήτηση που σε μερικά φάσεις μάλιστα ζωντάνεψε και όλα, πότε, κυρίως όταν επιχειρήθηκε ένας άτυπος διάλογος ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς. Πότε, δεν έγινε μια φορά, με το αν είπε ο Καραμαλής ταραξίες στους σπουδαστές. Ναι, έγινε εκεί. Προσπάθησε ο κύριος Παπανδρέου να τον προκαλέσει αρκετές φορές στη διάρκεια της βραδιάς. Κρατάς πολύ καλά στατιστικά. Προσπάθησε και ο κύριος Παπαθεμελής να προκαλέσει τον αντίπαλό του, από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτές τις εκλογές, τον κύριο Καρατζαφέρη, γιατί αυτοί οι δύο είναι σαν να διαγωνίζονται σε κενό πολιτικό, να μην υπάρχει κανένας άλλος στο πεδίο. Και προσπάθησε και η κυρία Παπαρίγα να προκαλέσει τον κύριο Αλαβάνο. Αυτές ήταν οι παρέμβασεις. Εμείς το είδαμε από τα αυτές ήταν οι φάσεις, ναι. Και η κυρία Στάι, την κυρία Κούκλη. Για να πούμε και τα δικά μας. Όχι, η Έλλη ενοχλήθηκε για το γεγονός ότι υπήρξαν συνάδελφοι οι οποίοι δεν κρατούσαν τη διαδικασία. Δηλαδή ρωτούσαν εκτός θέματος. Ότι ρωτούσαν εκτός θέματος. Okay. Κέρδισε κάποιος. Εμείς το είδαμε από το γυαλί, εσύ το είδες από μέσα και το έζησες. Δεν νομίζω ότι κέρδισε κάποιος. Κάποιος βγήκε κερδισμένος απόψε. Αλλά υπήρχαν διαφορετικές στρατηγικές. Έτσι. Δηλαδή θα πρέπει λίγο να το δούμε και πιο ολοκληρωμένα το πράγμα. Ο κ. Παπανδρέου δεν είχε πάει για να κερδίσει το κύπελο ή το πρωτάθλημα. Είχε πάει για να βελτιώσει τη θέση του στην πορεία, στην προσπάθειά του να κερδίσει το κύπελο ή το πρωτάθλημα. Και άρα ήθελε να βάλει ένα καλό γκολ για να μπορέσει να βελτιώσει τη βαθμολογία του. Ο κύριος Καραμαλής από την άλλη, που ήδη προηγείται και στις δημοσκοπήσεις και επειδή ο ίδιος αισθάνεται ότι μάλλον έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει το κύπελο ή το πρωτάθλημα, είχε μια συντηρητική προσέγγιση στο θέμα και απλώς προσπαθούσε να μην φάει γκολ. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ισοπαλία. Ναι. Άστα σοβαρά. Πες, υπάρχει σοβαρό κάτι... είναι αυτό που λέω τόση ώρα. Πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχει κάτι που δεν είδαμε, που δεν έδειξαν οι κάμερες και που τάξει να υποθεί? Ίσως το γεγονός ότι ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Παπανδρέου, όπως την προηγούμενη φορά. Αλλά ίσως το ότι ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Παπανδρέου αντιμετώπισαν με πολύ μεγάλο χιούμορ και γελώντας και σχολιάζοντας το μεταξύ τους, δυστυχώς δεν ήμασταν μακριά για να ακούσουμε τι λέγανε, την ατάκα της βραδιάς του Καρατζαφέρη, ο οποίος απαντώντας στην Αναστασία, νεαρή φίλη Εμίλιου Λιάτσου, που ρώτησε τον Εμίλιο Λιάτσο. Μόνο που ο Εμίλιος δεν ξέρει τι τάξη πάει η Αναστασία, γιατί άμα είναι 8 χρονών, όπως είπε, δεν πάει Δευτέρα, πάει Τρίτη. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Πάντως αυτή η Αναστασία, εν πάση περιπτώσει, έλαβε δύο απαντήσεις απόψε. Μία από τον κύριο Καραμαλή και μία από τον κύριο Καρατζαφέρη, ο οποίος της είπε ότι για να γίνει κανένας σε αυτή τη χώρα πρωθυπουργός πρέπει να λέγεται ή Παπανδρέου ή Καραμαλής. Και το σχολίασαν οι δυο τους εκεί. Α, βέβαια, το σχολίασαν και γέλαγαν κιόλα. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Ηλία Νικολακόπουλο, ο οποίος και αυτός το είδε όπως και εμείς από μακριά, αλλά είδε με το μάτι του εκλογικού αναλυτή, με του ανθρώπου που μελετά δημοσκοπήσεις, που μελετά τάσεις της κοινής γνώμης, και θα ήθελα την εντύπωσή του. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε τον Ηλία.